Στην τηλεφωνική μας γραμμή θα ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, που είναι μαζί μας. Κύριε Γεωργιάδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα και Τζένα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή. Λοιπόν, δεν θα πρωτοτυπήσω, θα ξεκινήσω από το θέμα για το οποίο ερωτάστε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και βεβαίως μιλώ για την εικόνα των καυσίμων που βλέπουμε στην αγορά. Είναι προφανές ότι μιλάμε για μια ενεργειακή κρίση, το βάθος της οποίας δεν το έχουμε δει ακόμα. Οι αναλυτές διεθνώς λένε ότι θα είναι μια από τις πιο ισχυρές κρίσεις ενεργειακές, με προβλήματα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Το βασικό ερώτημα όμως είναι τι κάνουμε εδώ, τι γίνεται με το κομμάτι το δικό μας. Για να λέω τι συμβαίνει πριν απ' όλα. Η εβδομάδα μας πέρασε, ο ΟΠΕΚ ανακοίνωσε την αύξηση της παραγωγής πετρελαίου κατά 400.000 βαρέλια την ημέρα, με σκοπό να πέσει η τιμή. Δεν έπεσε η τιμή ούτε κατά ένα δολάριο. Θεωρήθηκε μικρή αυτή η αύξηση. Στη συνέχεια, οι ΗΠΑ επέτρεψαν τη μεταφορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα στην Ευρώπη, παρά τα sanctions δηλαδή από τη Βενεζουέλα, με σκοπό να πέσει η τιμή. Η τιμή έπεσε στην αρχή 5-6 δολάρια, μετά ξανανέβηκε, πέρασε την αρχή τη σημεία κίνηση, δηλαδή ξεκίνησε τα 118 δολάρια και έκλεισε 121. Οι δε προβλέψεις, τα futures δηλαδή, του πετρελαίου για το χειμώνα, μιλάνε για μια μέση τιμή του βαρελίου σε 138-140 δολάρια. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Περίπου 3 ευρώ. 2,80, ξέρω πολύ ακριβώς. Πάντως παραπάνω από ό,τι είμαστε σήμερα. Σήμερα είμαστε στο 2,30-2,40 με 120 μέσο όρο τιμής. Σε 140 θα πάμε από το 2,40 στο 2,70, ξέρω ακόμα εκεί. Με για μέσο όρο μιλάω παλιά. Τόσο πολύ, δηλαδή πάμε για 3 ευρώ, δηλαδή, λέτε, κύριε Υπουργέ. Με βάση τις προβλέψεις, λέτε τώρα. Μπορεί να μην είναι 3. Μπορεί να είναι 2,80. Από 3, θα πάνε να πέσουν από την. Οι προβλέψεις ότι το χειμώνα, όπως θα πάω, το πετρέλαιο αυξηθεί. Άρα, τι λέμε τώρα, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, λέμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μέσα από Ποσειδόνια, μια σειρά εφοπλιστών, μεταξύ των οποίων και ο κ. Βαγγέλης Μανάκης, ανέφεραν ότι κυρώσεις όπως έχουν εφαρμοστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση πυροβολούν και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το είδα, κύριε Υπουργέ, και το παρακολούθησα. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, γιατί το λένε αυτό οι εφοπλιστές και τι σημαίνει αυτό? Αυτή τη στιγμή, όσο εξελίσσεται αυτός ο πόλεμος, δημιουργεί μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Αυτή η παγκόσμια ενεργειακή κρίση είναι πολύ πέραν των δυνατοτήτων της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν ελέγχεται από την ελληνική κυβέρνηση. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Οι Έλληνες πολίτες, όπως και όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, ο καθένας κατά το μέρος που ζει, δέχεται τις συνέπειες και τις πιέσεις αυτής της ενεργειακής κρίσης. Και είναι τόσο απλό. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά. Εδώ λοιπόν. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι εξωγενές για να πει θα πάρει αυτό το μέτρο η κυβέρνηση. Το έχει καταλάβει κανείς. Είναι κάτι εξωγενές. Το έχουν καταλάβει όλοι αυτό. Το ερώτημα είναι το εξής όμως. Δεν αντιλαμβάνεστε πλήρως ότι τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί την αγορά, είναι ένας άνθρωπος στην αγορά της αγοράς, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ακούει τα παράπονα, δεν περιμένει ανάλυση. Προφανώς χρειάζεται και η ανάλυση για να ξέρουμε που βαδίζουμε. Περιμένει όμως να μας πει αν υπάρχουν και δυνατότητα να πάρθουν κάποια μέτρα. Αν η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα. Αναγνωρίζει η απάντηση. Και το Fuel Pass έγινε για αυτόν τον λόγο και μια σειρά άλλων μέτρων που έχουμε πάρει έγιναν για αυτόν τον λόγο. Άρα είναι προφανές ότι έχετε μια κυβέρνηση που καταλαβαίνει ότι αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για τους πολίτες. Μια τρίτη παράμετρος. Είναι τα περιθώριά μας απεριόριστα? Όχι, είναι η απάντηση. Είναι τα περιθώριά μας πολύ περιορισμένα? Ναι, είναι η απάντηση. Άρα έχουμε ένα παγκόσμιο πρόβλημα που επηρεάζει πολύ τους πολίτες μας και η κυβέρνηση που δέχεται ότι υπάρχει πρόβλημα και θέλει να βοηθήσει όσο μπορεί πρέπει να κινηθεί εντός κάποιων περιορισμένων ορίων. Αυτό είναι το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε. Τώρα, το να βγαίνει καθένας και να λέει μειώστε τον οικοφόρο κατάλληλος, μειώστε το ΦΠΑ. Αυτή είναι πολύ εύκολη. Το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέει μειώστε τους φόρους, μειώστε το ΦΠΑ, μειώστε, αυξήστε τα επιδόματα. Δεν απαντάω στον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ απαντάω στους συμπολίτες μου, το λένε και έχουν δίκιο γιατί πιέζονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση, τους αύξησε τους φόρους. Όταν ως κυβέρνηση αυξήσει τους φόρους, το να λες αντιπολίτες να τους μειώσουν, πολύ εύκολο. Χαίρομαι πολύ. Το θέμα είναι, επειδή τι λέγανε οι αρχαίοι, αρχαία αναδίκρυνση. Ο Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός, τους φόρους, τα κάσμα τους αύξησε. Τι να έρθει να μου πει εμένα τώρα για τους φόρους? Η συνταγή Τσίπρα είναι να τους αυξήσω. Όχι να τους μειώσω, συμφωνούμε σε αυτό. Γιατί να αντιπολίτευση ότι λες είναι ανέξοδο. Στην κυβέρνηση είναι ότι λες έχει συνέπεια. Γιατί αν υποτεθεί παραδείγματος χάρη ότι πάει η κυβέρνηση και μειώνει τις φόρες τα κάψιμα. Ωραία. Και αυξάνονται επιτόκια δανεισμού της χώρας.
Και μπει η χώρα στο στόχο των αγορών. Δεν θα λέω ότι υπερβάλλατε τη χώρα ξανά στα μνημόνια. Απολύτως. Δεν έχει νόημα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Υπάρχει ένα ερώτημα όμως. Και υπάρχει ένα ερώτημα που έχει να κάνει με το εάν λειτουργεί ο ανταγωνισμός στη χώρα μας. Αυτό είναι εσωτερικό. Και υπάρχει και ένα ερώτημα. Υπάρχει ένα ερώτημα λοιπόν. Αν λειτουργεί ο ανταγωνισμός στη χώρα μας, τι κάνει το Υπουργείο για να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Αυτή τη στιγμή, αν είδατε και τη συνέντευξη του Προέδρου, των Βενιζονοπολόχ του Προέδρου, του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε ο κ. Κιούσης, ήταν ο κ. Χασμάτογλου στην τηλεόραση, και που έλεγε τι έχει συμβεί αυτή την περίοδο, είπε ότι έχουμε το μικρότερο περιθώριο κέρδους στα πρατήρια γενικά στην αγορά καυσίμων από όσο καιρό ξέρω εγώ, με 40 χρόνια στην αγορά αυτή. Και ο Γεωργιάς έχει στήξει την αγορά πάρα πολύ. Αυτό έλεγε. Το μεικτό περιθώριο κέρδους έχει πέσει κάτω από το 4%. Οι έλεγχοι είναι ασταμάτητοι, πρόσφυγα μπαίνουν διαρκώς. Και για πρώτη φορά γίνεται έλεγχο στα δηληστήρια για να δούμε τι γίνεται εκεί προ το δικό του περιθώριο κέρδου. Από εκεί τι περιμένετε. Περιμένετε να δείτε τα στοιχεία και ανάλογα με τα στοιχεία θα πάρθουν και αποφάσει. Κοιτάξτε, ένα έλεγχο σε ένα απλό πρατήριο κρατάει και μία και δύο εβδομάδε. Τώρα αντιλαμβάνεστε στα δηληστήρια, όπου ο όγκο των στοιχείων πρέπει να αναλυθούν τεράστια και ο τρόπο τιμολόγηση να εξηγηθεί επαρκώ. Δεν είναι τόσο απλό πράγμα η φόρμουλα πώ γίνεται με το γάψιμο. Δεν είναι μόνο η τιμή του αργού πετρελαίου, να ξέρετε. Είναι η τιμή της βενζίνης στη Μεσόγειο, η διαθεσιμότητα στα δηληστήρια έχει έναν αλγόριθμο πίσω. Μπορεί να πάει στο η υπηρεσία να κάνει τον έλεγχο της. Εγώ δεν παρεμβαίνω. Όταν μάθω τον έλεγχο θα σου το πω. Ωραία. Ρωτάνε πολλοί αν θα επεκταθεί το Fuel Pass. Είναι ένα ερώτημα το οποίο τίθεται από πολλούς. Θέλω μια απάντηση σε αυτό. Ποια μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση τώρα για το πρόβλημα που είπαμε προηγουμένως ότι αναγνωρίζουμε? Εγώ δεν μπορώ να ανακοινώσω αυτή τη στιγμή. Έχουμε διαρκώς συσκέψεις και μεταξύ μας οι υπουργοί και με τον Πρωθυπουργό. Όταν ο κύριος Υπουργός των Οικονομικών και ο αναπληρωτής του μας πούν πόσο είναι το εκτιμόμενο από αυτούς ασφαλές δημοσιονομικό περιθώριο, τονίζω το ασφαλές δημοσιονομικό περιθώριο, τότε θα μπορώ να σας πω και ποιο μέτρο θα πάρουν. Υπάρχουν πολλοί ακροατές οι οποίοι μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε να μας εξηγήσει ο Υπουργός γιατί μεταναστεύουν όλοι από τη Βόρειο Ελλάδα και από τον Εύρο και πηγαίνουν στην Τουρκία ή σε βαλκανικές χώρες για να βρουν βενζίνη στο 1,20 και χαμηλότερα. Είναι πολύ απλό. Δείτε, εκεί έχουμε μικρότερο φόρο. Τι πιο απλό από αυτό? Αυτή είναι η ερώτηση πραγματική ή είναι? Όχι, είναι πραγματική. Μα άμα η Βουλγαρία ή ξέρω εγώ η Τουρκία έχει πολύ μικρότερο φόρο στα καύσιμα, η Τουρκία έχει πληθωρισμό 73%. Με τον πληθωρισμό που έχει η Τουρκία, όλα τα πράγματα στην Τουρκία είναι πολύ φθηνότερα από την Ελλάδα. Αφού έχει 73% πληθωρισμό, τι θέλετε, να έχουμε εμείς 73% πληθωρισμό για να είμαστε φθηνότεροι εμείς? Άρα είναι μόνο θέμα πληθωρισμού ή είναι και θέμα φόρων? Είναι και θέμα φόρων από εδώ δηλαδή. Όχι, ασφαλώς είναι και θέμα φόρων. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που παραδοσιακά, εδώ και περίπου 30 χρόνια, συγκαταλέγεται στις χώρες με τους υψηλότερους φόρους στα καύσιμα. Δεν είναι επιλογή της παρούσης κυβερνήσεως, το ξεκαθαρίζω. Είναι επιλογή πολλών προηγουμένων κυβερνήσεων και στο όριο που είμαστε σήμερα, που είναι το υψηλότερο μας από τότε, της κυβέρνησης Τσίπρα. Ωραία. Θα πείτε τώρα, ακούω το επιχείρημα. Μα εσείς κυβερνάτε γιατί το μειώνετε. Σωστά. Σωστά. Πάμε λοιπόν να δούμε. Αυτή η κυβέρνηση, κύριε Τζένο, έχει μειώσει φόρους ή όχι? Αυτονόητα έχει μειώσει φόρους. Πολλούς. Περίπου 20 πια. Με τις σημερινές μειώσεις που κάναμε στους αγρότες κλπ. Έχουμε μειώσει 20 διαφορετικούς φόρους. Σωστά. Μάλιστα. Μπορούμε να μειώσουμε ταυτόχρονα όλους τους φόρους? Όχι. Θα μείνει το κράτος από έσοδα. Είναι δικαίωμα μιας κυβέρνησης να προτεραιοποιήσει σε ποιο σημείο θέλει να μειώσει τους φόρους? Δηλαδή, θα μπορούσαμε αντί να μειώσουμε τον ένφια να έχουμε μειώσει τον φόρο στα καύσιμα? Προφανώς ναι. Άρα λέτε λοιπόν ότι είναι προτεραιοποίηση μείωση των ένφια, είναι προτεραιοποίηση ενίσχυση στο ηλεκτρικό ρεύμα από ότι είναι τα καύσιμα. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Διότι είναι προτεραιοποίηση να μειώσουμε το φόρο στα ακίνητα, όπου η αξία των ακινήτων προστίθεται στην εγχώρια αξία της πατρίδας μας, στην περιουσία μας δηλαδή, πάνω να μειώσουμε το φόρο σε ένα αγαθό που είναι εισαγόμενο, όπως τα καύσιμα. Ωραία. Με απόλυτα. Με δεδομένο. Αν μπορεί να τα μειώσει όλα, προφανώς να μειώσει και τα καύσιμα. Ωραία. Αλλά αν έχει περιορισμένου φόρου και πρέπει να κάνει μια προτεραιοποίηση, πρώτα μειώνει φόρο στα ακίνητα, μειώνει φόρο στα εισοδήματα, μειώνει φόρο σε επιχειρήσει για να είναι κερδοφόρε, όπω κάναμε, μειώνει φόρο σε ασφαλιστικέ φορέ για να αυξήσει το των εργαζομένων. Και με κάθε φορά φτάνει και θα κάσουμε εφόσον σου περισσεύουν λεφτά. Απολύτως. Με δεδομένο λοιπόν ότι η κυβέρνηση λέει, λέτε εσείς ως εκπρόσωπος κυβέρνησης, ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα και τα πράγματα θα οδηγηθούν πολύ χειρότερα στο χειμώνα. Αν είχατε την επιλογή, ακροατές σας, θα μ' ακούνε, είναι μια πολιτισμένη ζήτρια, καλόπιστη, δεν αντιδικούμε.
αν είχατε να επιλέξετε να μειώσω τους λογαριασμούς του ρεύματος, που ήταν θηριώδης, ή τους φόρους στα καύσιμα, από τα δύο τι θα επιλέγατε? Εάν κυβερνούσα, σας απαντούσα. Θεωρώ πάντως ότι το κομμάτι του ρεύματος είναι κάτι το οποίο πιάνει πολύ περισσότερο. Μα το ρεύμα αφορά τους πάντες και τα 11 εκατομμύρια. Ωραία. Ερώτηση. Αφορούν τον καθένα κατά το μέτρο που καταναλώνει. Ερώτηση. Έχει συγκρίνει το ένα με το άλλο. Ωραία. Ερώτηση. Σαφής. Είναι επιλογή. Είναι επιλογή αυτή. Αν κάνουμε μια καλόπιστη συζήτηση και πάρουμε ως δεδομένο, δεν έχουμε άπειρους πόρους. Αν έχουμε άπειρους πόρους, να μειώσουμε παντού. Ωραία. Αλλά δεν μπορεί να κατηγορείται αυτή η κυβέρνηση. Ότι δεν μειώνει φόρους. Είναι σαφές, το είπατε. Το ξεκαθαρίσατε. Δεν έχει αυξήσει ούτε έναν φόρο και έχει μειώσει 20. Είναι καθαρό. Λοιπόν, με δεδομένες τις προβλέψεις τις οποίες μας είπατε και τώρα, και με δεδομένο ότι πάμε για ένα δύσκολο χειμώνα, υπάρχει ένα ερώτημα. Μήπως τελικά η κυβέρνηση οδηγηθεί σε εκλογές, όχι ο κύριος Τσίπρας λέει ότι θα αναγκαστεί η κυβέρνηση να πάει σε εκλογές. Θα βγει ο χειμώνας, δηλαδή θα αντέξετε να έχετε ένα τέτοιο χειμώνα με βενζίνη κοντά στα 3 ευρώ, ας πούμε? Υπάρχει ποτέ περίπτωση εγώ να εμπλακώ σε αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού? Εγώ δεν ζητώ δεν θα αποφασίζετε εσείς τις εκλογές. Την απόλυτη συνταγματική ευθύνη των εκλογών. Έχει τοποθετηθεί τόσες πολλές φορές που παρέλκει να θυμίσω πόσες. Γιατί αποκλείται να μην το έχετε ακούσει. Είναι δική μου αρμοδιότητα πότε θα γίνουν εκλογές. Εγώ όσο έχω την εμπιστοσύνη του κυρίου Πρωθυπουργού και μου λέει θέλω να είσαι υπουργός ανάπτυξης Ελλάδος, είμαι εδώ και κάνω δουλειά μου. Θέλετε να με ρωτήσετε τι έχουμε κάνει εδώ αυτά τα 3 χρόνια? Εδώ θέλω να ρωτήσω, μπράβο, τώρα να ρωτήσω, μην πάμε στα 3 χρόνια, να δω κάτι που μου προκάλεσε εμένα εντύπωση. Σε συνθήκες πρωτοφανούς παγκόσμιας κρίσης, η Ελλάδα έχει ρεκόρ άμεσων ξένων επενδύσεων, το μεγαλύτερο στην ιστορία της. Η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ρεκόρ άμεσων ξένων επενδύσεων το 2021 και το 2022. Πάμε ακόμα καλύτερα το 2022 από το 2021. Και η πρόβλεψη της Κομισιόν, όπως ανακοινώθηκε στις λεγόμενες αρινές προβλέψεις της πριν από ένα μήνα, προβλέπω ότι η Ελλάδα το 2022 και το 2023 θα έχει τη μεγαλύτερη αύξηση άμεσων ξένων επενδύσεων από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι της Ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραία. Εγώ λοιπόν εδώ που με ρωτάτε έχω τη συνταγματική ευθύνη να φέρω επενδύσεις. Σωστά. Σωστά. Πάμε καλά σε επενδύσεις. Πάμε. Ποια συνταγματική ευθύνη έχω? Να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία. Αναπτύσσεται η ελληνική οικονομία. Ποια συνταγματική ευθύνη? Να πέφτει η ενεργία. Πέφτει η ενεργία. Ωραία. Και έχουμε και τον έλεγχο της αγοράς για μην επεκτεθώ του δύσκολου κομματιού. Τις ακρίβειες δηλαδή. Ωραία. Είναι η ακρίβεια που ζούμε και είναι μεγάλη πρόβλημα ελληνικό? Είναι παγκόσμιο. Λοιπόν, υπάρχει αυτή τη στιγμή μία χώρα στον πλανήτη, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο, που να μην έχει ρεκόρ πληθωρισμού 20, 30, 40, 50 ετών? Είναι απολύτως σαφές. Πώς να εξαιρεθεί η Ελλάδα από ένα παγκόσμιο? Για πείτε μου, λέει. Δηλαδή, άμα αρχίζει να βρέχει παντού και βρέχει και στην Ελλάδα, θα πείτε γιατί βρέχει και δεν ρώτησε ο Γεωργιάννη μου. Λοιπόν, είναι ρητορικά τα ερωτήματα, είναι αυταπόδεικτες οι απαντήσεις. Ερώτηση. Τρόφιμα. ΦΠΑ. Κουβέντα μεγάλη. Ένα τρόφιμα. Δεν βλέπετε από χθες υπάρχει ολόκληρη σύγκρουση Ευρώπης-Ρωσίας για το ότι η Ρωσία κλέβει το ουκρανικό στάρι με σκοπό να το πουλήσει σε τρίτες χώρες το βλέπουμε. Και βομβάζει εδώ την λέμε, Κυριακή στο Νικολάγεφ, εκεί μια αποθήκη σιτηρών με εκατομμύρια τόνους σταριού. Δεν καταλαβαίνετε ότι ο Πούτιν στην προσπάθειά του να κερδίσει τον πόλεμο μας χτυπάει εκεί που πονάμε? Τι κάνει τώρα ο πρόεδρος της Ρωσίας, λέει, πώς θα κερδίσω αυτόν τον πόλεμο? Θα αποσταθεροποιήσω τις δυτικές κυβερνήσεις που πολεμάνε. Πώς θα τις αποσταθεροποιήσω τώρα? Ένα, θα τους ανεβάσω την τιμή της ενέργειας. Δύο, θα προκαλέσω έλλειψη στα τρόφιμα. Τρία, θα προκαλέσω περιφερειακές συγκρούσεις. Αυτά κάνει τώρα ο Πούτιν. Γιατί τα κάνει αυτά? Γιατί σου λέει, αν το κάνω αυτό, θα αυξηθεί η δυσαρέσκεια στη Γερμανία, στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Ισπανία. Οι κυβερνήσεις που ψηφίζουν τις κυρώσεις να δει μου θα πέσουν και θα δουν κυβερνήσεις φιλικές προς εμένα, ή αν δεν πέσουν θα είναι αδύναμες και θα μπορούν να πολεμήσουν. Αυτό κάνει τώρα ο πρόεδρος της Ρωσίας. Το καταλαβαίνω αυτό ή όχι? Το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Το ζητούμενο είναι όμως ότι όταν πάει ο άλλος. Δεν πολεμάμε στην πρώτη γραμμή με τζάβελιν. Καμία αντίρρηση. Πολεμάμε όμως. Κύριε Υπουργέ, όταν πάει όμως ο πολίτης στο σούπερ μάρκετ και βλέπει το ράφι, δεν σκέφτεται ότι ο Πούτιν έχει κλέψει τις αποθήκες συντηρών της Ουκρανίας. Είναι προφανές ότι για να αυξηθεί η τιμή στα σούπερ μάρκετ έχει συμβεί το εξής. Έχει διαταραχθεί η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Ποιος έκανε την διατάραξη παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα? Ο Γεωργιάς την έκανε? Ο Μητσοτάκης? Ακούω, λέει, συνέχεια για αξιόλου η ακρίβεια Μητσοτάκη. Τώρα αυτά σοβαρά τα λέμε τώρα. Να κάνουμε αντιπολίτευση, καμία αντίρρηση.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν ανακοινώσει το μεγαλύτερο πληθωρισμό τους από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό είναι ακρίβεια, Μητσοτάκη. Ωραία, ερώτημα τότε. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Γινόμαστε απλά παράλογοι. Ερώτηση. Θα μου πει τώρα, δηλαδή ο κόμμα είναι ευχαριστημένο. Εγώ δεν είμαι αυτό. Ο κόμμα υποβαίνει. Μα δεν είναι ευχαριστημένο. Μα δεν υπάρχει, δεν υπάρχει καμία δημοσκόπηση παρά το γεγονό ότι και μια πρόσφατη δημοσκόπηση δείχνει ότι ακόμα προηγείστε. Δεν λέει κανένα ότι είναι ευχαριστημένο από το. Αν ρωτήσετε εμένα, θα σου πω δεν υπάρχουν ακρίβεια. Σε μένα θα σου πω ότι δεν υπάρχουν ακρίβεια όλα πάνε μια χαρά. Εγώ απορώ πω είναι το 60%. Στην δημοσκόπηση. Εγώ έπρεπε να είναι το 100%. Ερώτηση. Ένα να πει δεν υπάρχει ακρίβεια. Ερώτηση. Ακρίβεια. Πρόβλεψη μπορεί να υπάρχει για το πόσο θα κρατήσει όλη αυτή η ιστορία, κύριε Υπουργέ. Μπορώ εγώ να σα προβλέψω θα γίνει στον πόλεμο. Άρα λέτε ότι όλα εξαρτώνται. Λέτε ότι όλα. Ευθέως δεν μπορώ να κάνω καμία τέτοια πρόβλεψη. Λέτε ότι όλα εξαρτώνται από τον πόλεμο, λοιπόν. Η διάρκεια του πολέμου είναι. Από τον πόλεμο με τη νέα των πολεμικών συγκρούσεων. Προσέξτε, μπορεί αύριο να καταρρεύσει η Ουκρανία ένα σενάριο. Και να καταλάβει ο Πούτιν όλη την Ουκρανία. Τελειώνει το βράδυ ακρίβεια για μας. Όχι βέβαια, όσο κρατούν οι κυρώσεις, δεν τελειώνει το πρόβλημα. Για μας το σενάριο το καλό είναι να τελειώσει ο πόλεμος με συνθήκη που θα συμφωνήσουν και τα δύο μέρη και θα δώσουν ευκαιρία στη Δύση να άρει τις κυρώσεις. Αυτό ναι, μας εξυπηρετεί. Πόση πιθανότητα βάζει σε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Μηδενική. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι μηδενική, στη ζωή μηδενική δεν έχει τίποτα. Μιλάμε για τώρα. Μιλάμε για αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ξαφνικά μας προέκυψε θέμα Νοβάρτης. Και επειδή εγώ την έχω παρακολουθήσει αυτή την ιστορία, το ξέρετε πολύ καλά, ήμουν από τους πρώτους που πήρα στα χέρια μου τη δικογραφία, μου προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι εμφανίζεται μια κριτική για ένα έγγραφο. Το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε στη δικογραφία. Ξαφνικά τώρα τι έχει γίνει. Εδώ σημαίνει το εξής, θα το πω λίγο ήρεμα. Μήπως καταλάβει ο κόσμος ακριβώς τι συνέβη το Σαββατοκύριακο, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Η κυρία Τουλουπάκη, και να το ξεκαθαρίσω, ως κατηγορουμένη θα χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για να γλιτώσει. Εγώ αυτό το σέβομαι. Κατηγορουμένη, γυναίκα και βαριά κακουργήματα. Λοιπόν. Διά των συνηγόρων της έκανε έναν υπερασπιστικό ισχυρισμό. Ποιος ήταν αυτός, ότι είχε γίνει λάθος στη μετάφραση με σκοπό να αποκριβεί το όνομα του Λοβέρδου και ότι αυτό είναι νέο στοιχείο το οποίο επιβάλλει στις ανακριτικές αρχές να ξανανοίξουν την ανάκριση. Αυτός είναι ο υπερασπιστικός ισχυρισμός του Λουπάκη. Ποιο ήταν το συμφέρον του κατηγορουμένου του Λουπάκη, της κατηγορουμένου του Λουπάκη αυτόν τον ισχυρισμό? Αν ξανανοίξει η ανακριτική διαδικασία στο ειδικό δικαστήριο, η κυρία Λεβιζοπούλη, η ανακρίτρια, παίρνει σύνταξη στις 30 Ιουνίου. Δεν προλαβαίνει προφανώς να ολοκληρώσει νέο κύκλο ανάκρισης μέχρι τις 30 Ιουνίου. Εφόσον πάρει σύνταξη, πρέπει να έρθει καινούριος ανακριτής και ο καινούριος ανακριτής πρέπει να κάνει την έρευνα από την αρχή. Δεν προλαβαίνει να συσταθεί το ειδικό δικαστήριο λόγω υπερβάσεων ορίου ηλικίας διαφόρων αντιπρόεδρων. Και άρα δεν γίνει το ειδικό δικαστήριο, και άρα φεύγει η κυρία Τουλουπάκη για παραγραφής. Το καταλαβαίνετε αυτό. Αυτός είναι ο στόχος των δικηγόρων της. Πώς δεν θα την αφήσουν να φτάσει στο ειδικό δικαστήριο. Ωραία, όπως είπατε όμως είναι και δικαίωμα του κάθε κατηγορούμενου να την υπερασπιστεί. Στην δικηγόρου, ουσία θέλω να πάμε. Στην ουσία, για να καταλάβει ο κόσμος, θα μας πείτε αν ισχύει ή όχι αυτό που λέει. Έτσι, αυτό θέλω να ακούσουμε τώρα. Πάμε στα πραγματικά περιστατικά. Να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα πραγματικά περιστατικά. Ο νομικός ισχυρισμός των δικηγόρων της ΕΣΟΛΠΑΚ είναι ψευδής. Γιατί είναι ψευδής? Πρώτον, η πρώτη μου αντίδραση όταν το είδα ήταν να πω: ρε παιδιά, αυτό είναι παράλογο. Για ποιο λόγο κάποιος να σβήσει το όνομα του Λοβέρδου από το έγγραφο, αφού το έγγραφο αυτό με το όνομα του Λοβέρδου ήταν απολύτως γνωστό? Θυμίζω ότι με βάση αυτό το έγγραφο η κυρία Τουλουπάκη ζητήσει τη δίωξη του Λοβέρδου από τη Βουλή των Ελλήνων πριν από 2,5-3 χρόνια, πριν από 3,5 χρόνια. Με το έγγραφο αυτό επικαλέστηκε η κυρία Τουλουπάκη για να καταστήσει τον Ανδρέα Λοβέρδο κατηγορούμενο. Το δε έγγραφο το πρωτότυπο, γιατί η κυρία Τουλουπάκη δεν το είχε παραδώσει ποτέ στη Βουλή, το είχε καταστήσει τον εαυτό της, το παρέδωσε στην Προκαταρκτική Επιτροπή της Βουλής ο ίδιος ο Λοβέρδος, με το όνομά του μέσα. Άρα λέω εγώ, ρε παιδιά, ένα λεπτό, κάποιοι πήγαν και σβήσαν το όνομα του Λοβέρδου. Μα για ποιο λόγο να σβήσει το όνομα του Λοβέρδου σε ένα έγγραφο που το έχει δώσει στη Βουλή και στη δικαιοσύνη ο ίδιος ο Λοβέρδος? Τι σαν να δεν εννοώ. Απολύτως. Εγώ προσωπικά καταλαβαίνω γιατί έχω γνώση. Όταν άρχισα να σκέφτομαι ότι δεν υπάρχει λογική σε αυτό, είναι παράλογο να έχει συμβεί, ας να ψάχνω. Και απεδείχθηκε ποια ήταν η πραγματικότητα. Υπάρχουν δύο έγγραφα. Ένα έγγραφο του 2010, το FBI τα δύο, έτσι, των μαρτυρικών καταθέσεων.
Δύο μαρτυρικές καταθέσεις δηλαδή. Η μία το 2016 και η μία το 2017. Τα δύο έγγραφα είναι πανομοιότυπα. Και, οι να δύο πούμε, είναι πανομοιότυπα. Και να πούμε ότι αυτά τα έγγραφα βρίσκονται στη δικογραφία που έχει στη Βουλή, έτσι. Σωστά. Ποια είναι η διαφορά τώρα? Στο έγγραφο του 2017 αναφέρεται το όνομα του Λοβερδού. Στο έγγραφο του 2016 δεν αναφέρεται. Το έγγραφο του 2017 είχε μεταφραστεί και είχε σταλεί μεταφρασμένο στην κυρία Λεβιζοπούλου. Γιατί είχε μεταφραστεί? Γιατί είχε δοθεί στην προκαταρκτική από τον Λοβέρδο, σας είπα, και άρα πήγε στον Λεβιζοπούλου μεταφρασμένο. Το έγγραφο του 2016 που δεν το είχε παραδώσει η κυρία Τουλουμπάκη στη Βουλή, αλλά το βάλε κατευθείαν στη δικογραφία, πήγε στην κυρία Λεβιζοπούλου αμετάφραστο. Η κυρία Λεβιζοπούλου λοιπόν ζήτησε τη μετάφραση από το πρώτο έγγραφο, από αυτό που δεν είναι το όνομα του Λοβέρδου. Και η μεταφράστρια μετέφρασε χωρίς το όνομα του Λοβέρδου, αφού δεν υπήρχε τον τρόπο να γράφω. Πρόεδρε, τώρα. Είπατε ήρεμο ότι θα του κάνετε την τοποθέτηση. Ήρεμα, θα σας το λέω ήρεμο. Τώρα, το αστείο της υποθέσεως ακόμα πιο κωμικό είναι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε αυτές τις δρυμίες ανακοινώσεις, γιατί δυστυχώς το κόμμα αυτό έγινε και θέατα το Βαξεβάνι. Άλλο κατηγορούμενο. Τα ξέρει αυτά. Μα αφού βρήκαμε δημοσίευμα της Αυγής που δημοσιεύει το έγγραφο με το όνομα του Λοβέρδου. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ είχε απόλυτη γνώση ότι υπήρχε αυτό το έγγραφο με το Λοβέρδου. Άρα δεν είχε κανένα λόγο κάποιο να σβήσει το όνομα του Λοβέρδου, αφού όλοι το ξέραμε όταν έφεραν το όνομα του Λοβέρδου. Και μιλάμε για μια περίοδο που στην κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Άρα το ερώτημα είναι, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ σπέβδει να υιοθετήσει τον υπερασπιστικό ισχυρισμό μιας κατηγορουμένης εισαγγελέως? Ποιος είναι ο λόγος, ποιο είναι το συμφέρον του ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι λέει του Λουμπάκη να λέει ότι είναι σωστό? Δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε. Τι πιστεύω εγώ? Ναι. Πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποσχεθεί σε συμμορία πολιτική προστασία. Είναι βαρύ αυτό που λέτε. Αυτό πιστεύω. Παρακαλώ, τι πιστεύω, με ρωτήσατε. Αυτό πιστεύω. Γιατί εδώ υπάρχει κάτι πιο βαρύ. Έχει ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια θεσμική, ας το πούμε έτσι, συγκρότηση και θέλει να προστατεύσει το κύριο των εισαγγελέων και στεναχωριέται με αυτά που γίνεται? Μα χθες ο κύριο Γεώργιο Τσίπρα είχε στο Open. Ακούσα τώρα τον εξωφρενικό ισχυρισμό. Βρέθηκαν μίζες της Νοβάρτης στους λογαριασμούς του Γεωργιάδη και του Αβραμόβουλου. Mm. Και αυτούς, για αυτούς θα αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη. Ωραία. Γιώργος Τσίπρας. Παρεμβαίνω εγώ. Του λέω, τι λέτε κύριε, δεν ξέρετε ότι η πράξη αρχιοθετήσεώς μου είναι πράξη του οικονομικού εισαγγελέα, δηλαδή της δικαιοσύνης? Δεν υπάρχει άλλη έρευνα για μένα. Η έρευνα που υπήρχε έχει λήξει. Με την αρχαιοθέτη δεν κρεμεί κάποια έρευνα για να αποφανθεί η δικαιοσύνη για μένα. Επέμεινε όμως ο κύριος. Επέμεινε ο κύριος Τσίπρας. Επέμεινε ο κύριος Τσίπρας. Και τι είπε λοιπόν? Μα υπάρχουν αδιευκρίνιστα ποσά που θα πρέπει να διαβριθούν. Μάλιστα. Ερώτηση. Όταν ένας βουλευτής λέει ότι ο οικονομικός εισαγγελέας βρήκε αδιευκρίνιστα ποσά στο λογαριασμό κάποιου προσώπου, τα οποία μάθε πρόσφατα τις μύδες Νοβάρτης, και αυτά δεν τα έχει ψάξει ο οικονομικός εισαγγελέας. Αυτός ο οικονομικός εισαγγελέας, αν αποδειχθεί ότι πράγματι εγώ έχω μίσα του Νοβάρτη, όχι μόνο βέβαια μου, ο οικονομικός εισαγγελέας είναι ένοχος ή αθώος για συγκάλυψη? Προφανώς ένοχος. Πολύ ωραία. Άρα ο κύριος Γεώργιος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πολιάς και αυτοί τι λένε? Λένε στην τηλεόραση, λένε δημόσια, λένε κάτι φοβερό. Λένε ότι ο οικονομικός εισαγγελέας, προσέξτε, ότι ο οικονομικός εισαγγελέας εις γνώσην του συγκαλύπτει τα διευκρίνιστα ποσά Γεωργιάδη, άρα εις γνώσην του μπαίνει σε μια διαδικασία συγκάλυψης. Θα στραφείτε εναντίον του κύριου Γιώργου Τσίπρα εσείς, γι' αυτό το είπα. Το λέω στον δικηγόρο μου ήδη από χθες, τον κύριο Δημητρακόπουλο. Αλλά θέλω να καταλάβετε το πρόβλημα. Είναι δυνατόν ένας βουλευτής της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως να λέει ότι ο οικονομικός εισαγγελέας διαπράττει κακούργημα συγκαλύπτοντας αδιευκρίνιστες μίζες της Νοβάρτης? Είστε σαφείς. Λοιπόν, ένα τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε τώρα. Αυτά που λέγονται, και να πω για το συγκεκριμένο θέμα το δικό μου. Και να κλείσουμε κιόλας, κύριε Υπουργέ, γιατί θέλω να σας κάνω και μια ερώτηση. Για το θέμα αυτό, είχε πάει η κυρία Όλγα Γεροβασίλη στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Πιώτα, επισήμως ως γραμματέας του κοινωνικής μας του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θυμάσαι να μην συμπέρι πήγαινε και την κυρία. Βεβαίως. Και ευγενικά ο κυριότος τους έδιωξε. Και έκτοτε δεν ξανακάναν και ανακοίνωση. Γιατί προφανώς εξήγησε το αυτονόητο. Ότι παιδιά, αυτό που κρατάτε στα χέρια σας είναι η πράξη αρχιοθετήσεως από την οικονομική εισαγγελία. Σαφές. Η οικονομική εισαγγελία τα έψαξε όλα και τα διευκρινιστά και έκανε ότι είναι διευκρινισμένα. Ωραία. Η οικονομική εισαγγελία πάντα βγάλει διευκρινιστά. Πάμε τώρα να ηρεμήσουμε λίγο. Πότε προλαβαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης και γράφει και βιβλία? Γιατί βλέπω ότι αύριο έχουμε παρουσίαση τώρα. Ας ελπίζω να έρθετε. Εννοείται, αλλά πότε προλαβαίνετε? Αύριο στον ελληνικό κόσμο θα έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση.
θα είναι ο Μάξο Βουρίδης, θα είναι ο Κυριάκος ο Πιερακάκης, θα είναι ο Γρηγόρης ο Ψαριανός, θα είναι ο Μιχάλης ο Δημητρακόπουλος και θα είναι και ο Άρης ο Πρωτοσάλτε. Και εγώ βέβαια. Και το βιβλίο. Και θα κάνουμε μια ωραία συζήτηση μεταξύ μας για την ρητορική τέχνη, επαφορμής του βιβλίου μου, απλά μαθήματα ρητορικής. Λοιπόν, θα είμαι εκεί. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.